Είναι σημαντική η τροπολογία και αφορά τα νησιά του Αιγαίου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά προσέρχομαι σήμερα στην Ολομέλεια εκ μέρους της κυβέρνησης για να υποστηρίξω την τροπολογία με γενικό αριθμό 947 και ειδικό 77. Την τροπολογία για τη μονιμοποίηση του καθεστώτος νησιωτικού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου, τα οποία σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης. Τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέρο. Θυμίζω ότι το νησιωτικό ΦΠΑ ήταν μια κατάκτηση των νησιωτών μας. Κατάκτηση δεκαετιών. Την οποία και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, για να είμαστε δίκαιοι, προστάτεψαν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Τα χρόνια των δύσκολων δημοσιονομικών συμβιβασμών και αποφάσεων. Και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχές του καλοκαιριού του 2015, πριν το ηρωικό δημοψήφισμα, όταν κατέθεσε τη δική του ήπια πρόταση προς τους θεσμούς, στις αρχικές δηλαδή παραχωρήσεις που δέχτηκε, συμπεριέβαλε την κατάργηση του νησιωτικού ΦΠΑ, πριν το σκληρό συμβιβασμό του Τρίτου Μνημονίου τον Αύγουστο του 2015. Προσέρχομαι σήμερα στο βήμα της Βουλής, όχι μόνο ως υπουργός, αλλά πρωτίστως ως νησιώτης. Ως ένας δηλαδή από τους κατοίκους της ακτιτικής Ελλάδας, που μέσα στην περίοδο 15-19 άκουσε μεγάλα λόγια, αλλά βίωσε την εγκατάλειψη και την υπονόμευση της προσφοράς του στη χώρα, στο μάτι της μεταναστευτικής κρίσης. Και τελικά το Τρίτο Μνημόνιο κατήργησε οριστικά το νησιωτικό ΦΠΑ σε όλο το Αιγαίο, δίνοντας στα 5 νησιά εξάμηνες υπό όρους προϋποθέσεις και παρατάσεων. Σήμερα σας μιλάω από καρδιάς για τους Αμοιώτες, τους Κόους, τους Λερίους, τους Μυτιλινιούς και τους Χιώτες. Όλους εκείνους δηλαδή που ήρθαμε αντιμέτωποι με τη μεταναστευτική κρίση και πληρώσαμε το βαρύ τίμημα στην οικονομία και στον τουρισμό. Αλλά και για όλους τους νησιώτες που με εξαίρεση τη Χίο ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και είδαν την κατάργηση των κεκτημένων τους. Το καλοκαίρι του 2015 στάθηκα στην κεντρική πλατεία της Χίου σε μια διαδήλωση που οργάνωσαν διάφορες οργανώσεις και υποσχέθηκα δημόσια να στηρίξω το νησιωτικό ΦΠΑ, βιώνοντας τότε έντονες αντιδράσεις. Σήμερα νιώθω ότι εκπληρώνω αυτή την υποχρέωση. Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται να διορθώσει οριστικά μια μεγάλη αδικία που φέρνει η φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης τότε ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Η προσωρινή λύση που είχε δοθεί, αυτή που συνέδεε τις εξάμηνες παρατάσεις του ΦΠΑ με την υποσυμφόρηση των νησιών, έφτανε σε λίγες μέρες, χάρη στην αποσυμφόρηση των νησιών μας, χάρη στην ανάκτηση του ελέγχου του μεταναστευτικού στο τέλος της. Με την ισχύουσα διάταξη, αυτή που θα ίσχυε, αν δεν ερχόταν η σημερινή τροπολογία, την 1η Ιουλίου και η ΚΟΣ και η ΛΕΡΟΣ θα επέστρεφαν στον κανονικό συντελεστή. Καθώς η δομή της ΛΕΡΟΥ έχει σήμερα 82 ετούντες άσυλο και η δομή της ΚΟ 80. Με την ισχύουσα νομοθεσία την 1η Ιανουαρίου του 2022, σε λίγους μήνες, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος θα έχαναν επίσης τον ειδικό συντελεστή. Καθώς η δομή της Χίου έχει σήμερα 495 ετούντες άσυλο. Η δομή της Λέσβου κάτω από 5.000 από 21.000 που είχε πέρυσι και η Σάμος 1.500. Και βέβαια η περαιτέρω αποσυμφόρηση σε αυτά τα νησιά συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Και οι συνολικές ροές στα ελληνικά νησιά το προηγούμενο 12μηνο είναι 2.500. Το προηγούμενο 12μηνο ήταν 63.000. Άρα η μείωση των ροών στα νησιά μας είναι 96%. Το Μάιο του 2020 συνολικά όλες οι δομές που υπήρχαν στη χώρα μας φιλοξενούσαν 92.000 ετούντες άσυλο. Σήμερα ο αριθμός έχει μειωθεί στους 49.000 και άρα η αποσυμφόρηση αφορά όλη τη χώρα. Η σημερινή τροπολογία αποτελεί μια συλλογική επιτυχία της κυβέρνησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης με τους θεσμούς, καθώς το νησιωτικό ΦΠΑ, λόγω ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μνημονιακή υποχρέωση. Και οφείλω θερμά ευχαριστήρια στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και στον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, που διαπραγματεύτηκε με επιτυχία στο Eurogroup. Αυτονόητα, η επιτυχία σήμερα αφορά μια πρώτη μάχη, καθώς το θέμα του ΦΠΑ συνολικά στα νησιά μας δεν έχει κλείσει. Όμως σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν την πίεση του μεταναστευτικού.
χωρίς το μέτρο πλέον να σχετίζεται με την υπερσυμφόρηση των νησιών. Δώσαμε όλοι μαζί μια νικηφόρα μάχη για τη σταθερότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων και εν γέννη της οικονομικής δραστηριότητας. Μια μάχη για την προστασία της νησιωτικότητας από εξαγενείς παράγοντες. Μια μάχη πάνω απ' όλα για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις μαύρες μέρες της μεταναστευτικής κρίσης. Με σχέδιο και συνέπεια, μειώσαμε σημαντικά τις ροές, τους διαμένοντες, αλλά και τις επιπτώσεις της κρίσης τοπικές κοινωνίες. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους νησιώτες και επαναφέρουμε τα νησιά μας, αυτό που τους στέρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, την κανονικότητα. Συνεχίζουμε με γνώμονα ένα καλύτερο αύριο για τα νησιά μας, για τους συμπολίτες μας, για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ.